Τέλος, το όποιο κενό πληροφόρησης υπάρχει για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια φιλοδοξεί να βάλει το παρατηρητήριο τιμών και εκτιμήσεων ακινήτων Νοτιοανατολικής Ευρώπης που ιδρύει το Ελληνοσερβικό Επιμελητήριο με τη συμμετοχή αξιόπιστων φορέων της κτηματαγοράς από την ευρύτερη περιοχή. Έχω βρεθεί σε συναντήσεις στη Σερβία και στη Βοσνία που είχαν μια λανθασμένη εντύπωση ότι οι λαοί εκτός, οι πολίτες εκτός της χώρας μας έχουν άλλη φορολόγηση από ό,τι έχουμε εμείς για τα ακίνητα. Όπως επίσης, μια άλλη παραπληροφόρηση ήταν ότι οι τιμές είναι τόσο εξευτελιστικές στην Ελλάδα που μπορείς να αγοράσεις σπίτι με θέα θάλασσα στο κέντρο με 500 ευρώ το μέτρο. Στόχος των ιδρυτών της νέας δομής είναι να παράσχουν έγκυρη πληροφόρηση για την κτηματαγορά και μέσα από τη διαφάνεια που θα προκύψει να την καταστήσουν ελκυστική για τους επενδυτές. Ένα από τα διαχρονικά προβλήματα που υπάρχουν ήταν ότι δεν είχαμε αξιόπιστους δείχτες. Και το παρατηρητήριο σε αυτό θα συμβάλλει. Θα μπορούν λοιπόν οι υποψήφοι επενδυτές, αγοραστές, όπως μπορούμε να τους κατανομάσουμε, να βρίσκουν πραγματικές εικόνες και να γνωρίζουν από το α μέχρι το ω τι ακριβώς έχουν να αντιμετωπίσουν στη χώρα μας. Ένας από τους στόχους λοιπόν του παρατηρητηρίου είναι να διαφημίσει Ελλάδα, να προσεγγίσει περισσότερους και ποιοτικότερους υποψηφίους αγοραστές και κατ' επέκταση με αυτόν τον τρόπο, αν αυξηθεί ο αριθμός των υποψηφίων αγοραστών, να υπάρχει και άνοδος των τιμών. Καθώς το παρατηρητήριο θα επικαιροποιείται με στοιχεία από πραγματικές συναλλαγές, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν πως η λειτουργία του θα τονώσει και την ελληνική αγορά ακινήτων που άρχισε να δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται σε μια περίοδο όπου η αγορά ξαναεπιστρέφει. Στην κανονικότητα. Η αγορά πια δεν έχει μείνει στο ίσιο κομμάτι της πτώσης που είχε κάνει, έχει φανερά στρίψει προς τα πάνω και σημειώνει αυξήσεις πιο πολύ στην Αθήνα και σε μικρότερο βαθμό στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την Αθήνα, πάντως, η ανάταξη που καταγράφεται στην περιφέρεια εμφανίζει σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι πρότινος πάνω από 70% των συναλλαγών στη Θεσσαλονίκη αφορούσαν ακίνητα με αξία από 25 έως το πολύ 60.000 ευρώ, όπως αναφέρουν παράγοντες του κλάδου. Σήμερα που μιλάμε, ξεκινήσαν σταδιακά να έχουμε κάποιες ζητήσεις επιτέλους πάνω από αυτά τα ποσά. Δηλαδή, να ζητάνε για ακίνητα των 150, των 250, των 500.000 ευρώ. Αν αυτός ο αριθμός των ζητήσεων αυξηθεί, αυτή η ζήτηση θα παρακινήσει, θα σπρώξει και τις τιμές προς τα πάνω. Όθηση στην κτηματαγορά αναμένουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων ότι θα δώσει και η εφαρμογή των εξαγγελιών το δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας για μείωση της φορολογίας που ισχύει στα ακίνητα, όπως επίσης και η καλύτερη διαφήμιση του προγράμματος Χρυσής Βίζας και σε κατοίκους των γειτονικών χωρών της Βαλκανικής.